όταν έγινε η πρόταση από το ίδρυμα στα Παλαιά για να διοικήσω την οικονομία της υγείας και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν ξεκινήσει δίδοντας 200 αρχιτές για τους καρδιοπαθείς, 145 ασθενοφόρα για τα ΕΚΑΕ και κάποιες άλλες δραστηριότητες πραγματικά έχουν σκύψει πολύ στον τομέα της υγείας. Άρα παράλληλα με τη δική μας προσφορά υπάρχει μια κινητικότητα πάνω στον τομέα της υγείας. Όταν έγινε η πρόταση για τα κάπου 250-300 εκατομμύρια για να δοθούν, εμείς σκεφτήκαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και ήταν μια πρόταση του Υπουργείου Υγείας να χρησιμοποιηθεί η πρόταση των κόμματων. Διότι είδαμε ότι το νοσοκομείο της Κομιτεύης ήταν υποβαθμισμένο σε σχέση με αυτό που θέλαμε να γίνει. Και οπωσδήποτε και το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης που έλειπε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο από την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν δύο στόχοι. Μετά θέλαμε να ενισχύσουμε το ΕΚΑΟ, να ενισχύσουμε με παραγωγή υποζητρονίου και με τα PSG και όλα αυτές τις δραστηριότητες στον τομέα της υγείας. Και με μεγάλη χαρά το δέχτηκε το ίδρυμα Σταύρου Κοντιάκος. Ήρθαμε εδώ στην Κομοτηνή, είδαμε τον κόσμο, ο οποίος το αγκάλιασε αμέσως αυτή την προσπάθεια. Βρήκαμε το υπόπεδο, βρήκαμε όλοι τι σκεπτές και ξεκίνησαν τις προεργασίες. Τώρα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνουμε η παρουσίαση των προσχεδίων που όλα αυτά θα παρουσιάσει τώρα στο Σταύρο Κοντιάκος. Συγχρόνως πάντως έχει γίνει και μια προσπάθεια στελέχωσης και της υπάρχουσης δομής, όπως και των δομών της Ανατολικού Μακεδονία και Θράκης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι το θέμα ότι η υγεία δεν σταματάει. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι και εκείνη το νέο νοσοκομείο που το χρόνο εξαρτηθεί από πολλά. Να υποστηρίξουμε το ήδη υπάρχον νοσοκομείο με τα σύγχρονα ιατρία, τα χειρουργεία με το ίντερεκ, το πρόγραμμα Ελλάδα που ιατρία και οτιδήποτε καινούργιες δομές. Όσο αφορά παιδιά, άκουσε και για το προσωπικό, μην ξεχνάτε ότι το προσωπικό μέχρι πρώτη μας, γενικότερα στην υγεία, ήταν πάρα πολύ υποβαθμισμένο. Μην μας στενοχωρεί ότι πώς θα στενοχωρεί το νοσοκομείο. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος εδώ και η δομή του λαού εδώ πέρα είναι τόσο πυροδύνη και οι γιατροί από το εξωτερικό θα έρθουν για να το συνεχίσουν. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Όλο το νοσοκομείο θα το δείτε και τώρα, ήδη έχουν γίνει τα προσχέδια. Είναι ένα εκπληκτικό νοσοκομείο, πράσινο νοσοκομείο. Είναι δηλαδή ένα νοσοκομείο που είναι πρωτότυπο για ευρωπαϊκά δεδομένα. Και η στελέχωση των νοσοκομείων θα γίνει με όλα τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Δεν θα είναι αυτό, θα πάρουμε όλες τις δομές που ήδη υπάρχουν, που είναι ο εξοπλισμός που θα είναι χρήσιμος και όσο αφορά για το προσωπικό, πάντα προσπαθούμε πριν γίνει οποιοδήποτε έργο να στελεχώνουμε πρώτα με το προσωπικό. Thank you.